όταν συνοδεύεται ο κενός χώρος και βγαίνει ένα σώμα και είναι αληθινό και είναι σαν ψυχή, έτσι συνοδεύεται και ο κενός χώρος σε μια νοητική επιφάνεια, μια ρητορική ίσως που βγάζει μια αλήθεια. Η αλληλουχία των γεγονότων, οι σκηνές, έτσι σαν να ζωγραφίζει με τη ζωγραφική των περιγραμμάτων. Έτσι ζωγραφίζει και με τον λόγο. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Πλάτωνας αντί του Γοργία. Κάπως καλά σε όλο το πλατωνικό έργο, εντάξει, εκεί είναι πιο. Μιλάνε και για άλλα θέματα. Πώς συνδέεται και μια εικόνα με το δίκαιο, ξέρω εγώ. Ο Αριστοτέλης το συνδέει και με την ψυχή της τραγωδίας, τη λευκογραφής εικόνα. Δηλαδή υπάρχουν εικόνες που μπορούν να εξηγήσουν και τον λόγο. Και αυτή είναι η προσπάθεια για τον Γοργία και για τον Πλάτωνα γενικώς. Να αποκωδικοποιηθεί και ο λόγος του, να μιλήσουν και εικόνες μαζί με αυτόν. Γιατί ζωγράφιζε με τον λόγο, ήταν και ο ίδιος ζωγράφος. Και φαίνεται. Δηλαδή, απλώς δεν το ζωγραφίζει ρεαλιστικά στα πλατωνικά έργα. Δεν είναι το τσικιτζικ, δεν λέει ότι δεν είναι ταυτολογικά να πει τώρα κάνω αυτό. Και απλώς είναι πιο ζεν, είναι πιο ιστορίες, όπερες, πώς το λένε, έργα, κωμωδίες, σάτυρες, φιλοσοφίες που ζωγραφίζουν. Και είναι σκηνές θεάτρου, είναι φιλοσοφίες. Απλώς είναι ανθρώπινα πράγματα. Είναι μια ιστόρηση που δεν έχει ξαναγίνει τέτοια σύνδεση ενάργεια λόγου εικόνας. Και άμα γνωρίζει και τα σύμβολα και τους κώδικες του δεν και όλα αυτά και κάποια άλλα, ίσως δεν μπορεί να εφανερωθεί και πιο σαν να το βλέπεις μπροστά σου. Όπως οι πρώτες ταινίες με η Ιλιάδα που σου παίρνει όλη τη ιστορία και στην ιστορούσε κάποιος και ήταν καλύτερο και από να βλέπεις ταινία ακόμα και τώρα. Όταν σου ιστορεί ένας φίλος μια ταινία και μετά τη βλέπεις, άμα είναι καλός τουλάχιστον στην ιστόρηση, λες μετά τι μαλακία ταινία ήταν αυτή. Δηλαδή η ιστόρηση ήταν πιο ωραία. Είδα πιο πολλές εικόνες, φαντάστηκα πιο πολύ. Φαντασία. Και η φαντασία είναι και κοινός χώρος. Και αυτή παίζει πάρα πολύ λόγο. Αυτή ξεχάσαμε να την πούμε. Αλλά εντάξει, σε άλλο κεφάλαιο. Σε επόμενο επεισόδιο. Ειρήνη, και έτσι. Μαλάκα. Αυτό θα πάει πολύ μπροστά γιατί είναι βάση για να γίνει και πιο διαπολιτισμικό. Ειρήνη, αυτό, peace. Βάση. Όλοι μαζί ενωθείτε. Εντάξει, εδώ μια παρέα είμαστε.